τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Αλέξανδρο Καλέργη, διευθυντή του γυροκομείου των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων Ανδρέας και Μαρίας Καλοκαιρινού, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τα εγγένεια της νέας και της πλήρως ανακατασκευασμένης πτέρυγας του εν λόγω γυροκομείου. Καλησπέρα σας, κύριε Καλέργη. Καλησπέρα, κύριε Λιδάκη. Πείτε μας δύο λόγια για τα εγγένεια, κύριε Καλέργη. Θα γίνουν παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης, κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη, αλλά και του Δημάρχου Ηρακλείου, κύριου Βασίλη Λαμπρινού, σωστά? Πολύ σωστά το αναφέρατε. Τα εγγένεια θα γίνουν στις 11 η ώρα. Θα τελεστεί ο απαραίτητος αγιασμός και εν συνεχεία θα υπάρξει μια μικρή ομιλία από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, από τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Λαμπρινό και βεβαίως από τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, μέλος των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού. Κύριε Καλέργη, ποια είναι η ιστορία αυτών των Ιδρυμάτων? Τα Ιδρύματα ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 1930 και ένας εκ των σκοπών τους, το γυροκομείο, ο τρίτος εκ των τεσσάρων σκοπών τους, δημιουργήθηκε το 1956. Μετά από μεγάλες προσπάθειες που ξεκίνησαν το 2001, το 2013 με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης, ξεκίνησε η κατασκευή της νέας πτέρυγας, η οποία ολοκληρώθηκε το 2016, και εν συνεχεία η ανακατασκευή της παλαιάς πτέρυγας. Πλέον έχουμε δύο πτέρυγες, πλήρως ανακαινισμένη η μία και καινούρια η άλλη, στην οποία μπορούμε να φιλοξενήσουμε 116 συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Πώς είναι η καθημερινότητα ενός ανθρώπου που φιλοξενείται στο γυροκομείο των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων Ανδρέας και Μαρίας Καλοκαιρινού? Υπάρχουν παραδείγματος χάρη δράσεις που λαμβάνουν χώρα? Ναι, βεβαίως. Ξεκινάμε τη μέρα μας με το πρωινό, το οποίο σερβίρεται στις 9 το πρωί στο χώρο της τραπεζαρίας και εν συνεχεία μεταξύ 9 και 9.30 και 11 υπάρχουν δραστηριότητες παρουσία της κοινωνικής λειτουργού σε εβδομαδιαία βάση. Σε αυτές τις δραστηριότητες μας βοηθάνε και οι εθελοντές μας. Έχουμε μια αρκετά μεγάλη ομάδα εθελοντών, είτε μεμονωμένα άτομα είτε ομάδες εθελοντών που συνεισφέρουν στο έργο μας. Μάλιστα. Κύριε Καλέργη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.